Στον ηρών την πατρίδα λάθος δείχνει η πηξίδα, στου πολιτισμού το λίγνο βυθίστηκα με στον ύπνο. Γαλανολευκή ασπίδα ραγισμένη ψάχνει στην ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το κορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια που νέα σκλάβια σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και λυρική σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρήγα. Και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου την κατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης. Η εκπομπή Focus 8-11 ξεκινά και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11 με πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Όπου και αν βρίσκεστε, στείλτε μας την καλημέρα σας, είτε στα social media όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε, στις ζωντανές συνδέσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράψτε μας μια καλημέρα και από πού μας ακούτε. Ή στείλτε μας το μηνυματάκι σας στο Viber με τις καλημέρες σας, ενδεχομένως μια φωτογραφία, το τοπίο το οποίο αντικρίζετε βλέποντάς μας, είτε αυτό είναι το γραφείο σας, είτε είναι το σαλόνι σας, είτε είναι κάποιο σημείο εκτός σπιτιού όπου περπατάτε και μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, ενδεχομένως μέσα από την Smart, από την έξυπνη εφαρμογή μας, από το application του Focus FM. Όλα αυτά μπορείτε να τα κατεβάσετε, εννοείται, εντελώς δωρεάν σε smartphone κινητά. Να πω ένα χρόνια πολλά στις κυρίες οι οποίες γιορτάζουν. Δεν ξέρω αν έχουμε καμία καλλιόπη στην παρέα μας. Αν έχουμε, χρόνια πολλά. Να είστε πάντα, όχι τηλέφωνα στο Viber, παιδιά. Στο Viber παίρνουμε μόνο, στέλνουμε μόνο μηνύματα. Όχι τηλέφωνα, θα παρακαλέσω στο Viber. Μόνο μηνυματάκια στο Viber 6907-483-484. Κατερίνα μου, καλημέρα. Σε γείωσα. Μάλλον κατά λάθος μας πήρε στο... Μάλλον κατά λάθος μας πήρες στο Viber τώρα εσύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στις κυρίες οι οποίες γιορτάζετε. Γεια σου και σε σένα Γιάννη που στέλνεις την καλημέρα σου. Γεια σου και σε σένα Δημήτρη που στέλνεις και εσύ την καλημέρα σου. Να πω και ένα καλημέρα στην Ελένη Μαρία Γαλανάκη που βλέπω το όνομά της εδώ πέρα μπροστά στην μηνυματιέρα και ήταν πριν από μένα στον αέρα του Focus FM. Καλημέρα και σε σένα Ελένη Μαρία Γαλανάκη, με τις ωραίες πρωινές παρέες και τις ωραίες πρωινές εκπομπές. Καλημέρα στον 962 από το Αγιονέρι του Κιλκίης μας στέλνει την καλημέρα του ή την καλημέρα της. Ο Μαυρίκιος, μάλιστα, γεια σου Μαυρίκιέ μου. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο και εδώ τα μηνύματά σας στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Κοζάνη βλέπω είναι εδώ, η Θοδώρα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα σε όλους από τα Μέγαρα, λέει η Κατερίνα. Η Ελένη από τα Γιάννητσα, είμαι εδώ, λέει, στην κουζίνα και μαγειρεύω. Όλα να πάνε καλά, εύχομαι. Τι καλό μαγειρεύει σήμερα, Ελένη, να μας πεις, να μας ανοίξει την όρεξη. Καλημέρα και στην Γιούλη. Καλημέρα και στην Κύπρο. Στην Φούλα Γεωργίου. Καλημέρα, Στέφανε, από την προδομένη μάνα Ελλάς. Καλημέρα, προδομένη μάνα Ελλάς από Κύπρο. Μάλιστα. Ελήφθη το μήνυμα, καλή μου. Από το Ζευγολατιό της Κορινθίας μας στέλνει την καλημέρα της η Τασούλα. Γεια σου, Τασούλα μου, καλημέρα. Η Έλλη είναι εδώ από τα Χανιά, μας ακούει. Χρόνια πολλά και στη μητέρα της Ελένης, η οποία γιορτάζει σήμερα, καλλιόπη η μανούλα της. Εδώ είναι και η Ομογένεια, το Vancouver είναι εδώ, ο Γιάννης σταθερός ακροατής κάθε μέρα. Την αγάπη μας στο Vancouver. Εσείς τώρα που με βλέπετε κιόλας από τις κάμερες εδώ μέσα στο στούντιο που έχουμε στο Focus FM, θα βλέπετε ότι φοράω την μπλούζα με το ότι δεν ξεχνάμε τις 57 plus ψυχές που χάθηκαν και ζητούν δικαίωση στο έγκλημα της κοιλάδας των Ντεμπών. Δεν τη φοράω τυχαία σήμερα. Σήμερα, μεταξύ άλλων, εδώ στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς έχασε τον αδελφό του μέσα στο μοιραίο αυτό τρένο, στην αμαξοστοιχεία στο Intercity. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην ξενιτιά, είναι ξενιτεμένος. Είναι πολύ μακριά από την μαμά πατρίδα, αλλά όλα όσα βλέπει να συμβαίνουν και τον τρόπο με τον οποίο ξεχνάνε οι Έλληνες όλα όσα συνέβησαν εκεί στο τέλος του Φλεβάρη και στις αρχές του επόμενου μήνα, πραγματικά τον στεναχωρούνε, και γι' αυτό τον εντόπισα στην μακρινή Παταγωνία, στην Αργεντινή, και από εκεί σε λίγη ώρα θα μας μιλήσει και θα μας πει τις δικές του σκέψεις, γιατί οφείλουμε να μην ξεχάσουμε, οφείλουμε να μην επαναλάβουμε τουλάχιστον αυτή την προσβλητική στάση απέναντι στους νεκρούς. Με αυτό το 41% στη Νέα Δημοκρατία είναι τουλάχιστον προσβολή στη μνήμη των νεκρών της κοιλάδας των Ντεμπών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, λοιπόν. Ο Σπύρος λέει: χαίρετε, παιδιά, σε όλους. Ωραία ομιλία χθες. Ο Γέρον Γεώργιος. Δεν την άκουσα, φίλε Σπύρο. Δεν την έχω ακούσει. Η Ελένη ξανά δέχεται τα χρόνια πολλά για την μητέρα της που είπε. Καλημέρα σε όλους από το Πήλιο. Καλημέρα και στην Κρίστη. Καλημέρα και στη Μαρία. Εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Καλημέρα και στο Μόναχο, βλέπω εδώ πέρα ο Αθανάσιος.
Γεια σου Εύη και σε σένα. Καλημέρες από Κύπρο, ο Ζήτα. Θα τα δώσω, Δημήτρη μου, θα τα δώσω. Καλημέρα και στο Δημήτρη το φίλο του Ζησόπουλο. Πού είσαι ξενιτεμένος στις... Γεια σου Μιμάκη, καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα και στην Ρουλίτα, στην, εκεί στην ομάδα, τον Κώστα και στην Κασιανή, στη Χίο, στη Λαμία, στη Θεσσαλονίκη. Όλη η Ελλάδα είναι εδώ, ακούει Focus FM. Πάμε να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά. Ας ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά, γιατί μετά θα πέσουμε σε σκληρά. Σας το λέω να το ξέρετε. Και έχω και comeback Βασιλακόπουλου σήμερα. Βέβαια. Ξαναχτύπησε. Χ, ξέρετε, με κεφαλαίο χ. Ξαναχτύπησε λοιπόν ο Βασιλακόπουλος σε λίγη ώρα εδώ στον Focus FM. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με τα νέα της Μεσοτυχίας, γιατί νομίζω υπάρχει ενδιαφέρον άνοιγμα. Για παρακαλώ να ακούσουμε. Καλημέρα εις το αγαπητό ακροατήριο. Τι προεκλογική περίοδος είναι αυτή που διανύομαι. Σαν τη μεγάλη τα σαρακοστήρινα. Είναι πράγματι νηστίσιμη. Ούτε μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις, ούτε κομματικά καφενεία, ούτε αφισοκόλλησης. Μου φαίνεται θα αλλάξω το σύνθημά μου και θα το λέω πλέον ταλέπορα νιάτα κοιμισμένα γυρατιά. Έχεις παράπορο εσύ, Ανδρέα μου. Όλη η προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία του Αλέξη Τσίπρα εβασίστηκε στην αναδίωσή σου. Και ήταν τόσο πετυχημένη που ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ εμπερδεύτηκε και ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Και νόμιζε ο Αδουλάκης ότι ανέβασε τα ποσοστά του με το ανύπαρκτο πρόγραμμά του. Γιατί να το κρύψουμε, άρρωστε. Έχει κανείς τους πρόγραμμα? Το φροντιστήριο αντιπολίτευσης Βελόπουλος να είναι καλά. Από εκεί επέρνουν τα θέματα. Όπα άνοιγμα ο επίδημος. Όπα άνοιγμα επίτιμος από την Μεσοτυχία. Τον επίτιμο. Πάντως επίτιμε να ξέρετε ότι συμβαίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ κάτω. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε τι έχουν εξοδέψει τα κόμματα στην προεκλογική εκστρατεία? Γιατί έλεγε ο επίτιμος για τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Δεν πρέπει να μάθουμε τι έχουν εξοδέψει τα κόμματα σε αυτές τις back to back εκλογές, τις επαναλαμβανόμενες? Δεν πρέπει να μάθουμε πόσα ξόδεψε η Νέα Δημοκρατία για αυτές τις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες, το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα, ο Βελόπουλος, το Μέρα 25, όλα τα κόμματα. Να μας πούνε, ρε παιδί μου, πόσα ξόδεψαν. Γιατί ξέρετε κάτι, μαθαίνω πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να σταματήσουν να είναι στη σφαίρα της φημολογίας και θα πρέπει να έχουμε αποδείξεις. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Πώς εξόδεψε ο Μητσοτάκης για την καταιγίδα που κάνει στο TikTok, για παράδειγμα. Πώς εξόδεψαν οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, ο Βελόπουλος, όλα τα κόμματα για τα σποτάκια τα τηλεοπτικά τα οποία δείχνουμε. Να μας τα πούνε, να ξέρουμε. Πώς εξόδεψαν. Πώς εξόδεψαν τα κόμματα για τις αφίσες που βάζουν στις τάσεις. Και έρχομαι στον ρεπόρτερ υδραυλικό της εκπομπής, Χάρη, ο οποίος θες μου στέλνει ένα βίντεο από τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όπου όλες τις τάσεις, όχι μόνο Σταυρούπολη, τα έχετε δει, όλες τις τάσεις έχουν πάνω πολιτικά πρόσωπα, πολιτικούς αρχηγούς. Οι περισσότερες είναι της Νέας Δημοκρατίας, συντριπτικά περισσότερες. Ξέρετε πόσο κοστίζει μία τέτοια στάση για μία εβδομάδα? Ακούστε τι μου λέει ο Χάρης. Ακούστε τι μου λέει ο Χάρης. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί είχε πάει ο ίδιος πριν να κάνει διαφήμιση εδώ στο Focus FM. Είχε πάει στην εταιρεία η οποία φτιάχνει αυτά τα πόστερ για τις στάσεις και του είχαν δώσει τιμή για το πόσο κοστίζει μια τέτοια διαφήμιση. Να βάλει, ήθελε να βάλει τη φάτσα του. Είναι και ωραίο παιδί, βέβαια. Του βρούμε μια νύφη. Κάθε φορά που λέω να του βρούμε μια νύφη, σπάει το τηλέφωνό του. Μετά, περιμένετε κορίτσια, μετά θα δώσω το τηλέφωνο του Χάρη. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ που έδωσε ο Χάρης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ. Στέφανε, πριν να βάλω τη διαφήμιση στο Focus, είχα πάρει τηλέφωνο σε μια εταιρεία που έχει αυτές τις διαφημίσεις, τις τάσεις. Και μου είπανε
350 ευρώ αν θυμάμαι καλά ή 400 κάπου εκεί τη βδομάδα για να έχει μία φύσα μπρος πίσω σε μία στάση. Και εδώ μόνο στη Σταυρούπολη μπορεί να έχει 50-100 στάσεις οι οποίες είναι του Μητσοτάκη. Σκέψου πόσα λεφτά έδωσε μόνο στις στάσεις. Δηλαδή 400 ευρώ είπανε στο Χάρη. Εγώ δεν θα πω ότι τώρα λένε. Όχι, γιατί θα πω. Ο Χάρης είναι ένας υδραυλικός, δεν θα τον δαγκώσουνε. Έρχεται το κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα ή το όποιο κόμμα να μας πούνε πόσο τα χρεώνουνε. Εγώ θα πω, άντε να πω 500 σας λέω, γιατί είπανε 350 με 400 το Χάρη. Εγώ λέω στο κόμμα να το βάλουν την εβδομάδα 500 ευρώ, που εγώ θα έλεγα ότι είναι 1000, αλλά λέμε τώρα. Θα πω 500, άντε να πω 600, εντάξει, να πω 600, να το βρούμε κάπου εκεί. Πες ότι για τη μία στάση, τη μία εβδομάδα, 600 ευρώ το κόμμα. Έχουμε ένα μήνα. Που άμα τα βάλεις κάτω, γιατί βάλεις και το, έχουμε 2 μήνες που τρέχουμε προεκλογική περίοδο. 2 μήνες. Δηλαδή, 4-6-24, 2-400 τον μήνα. 2-400 τον μήνα. 4-800, 5.000 η στάση. 5.000 η στάση. Τι στάση είναι αυτή, ούτε το καμασούτρα ρε παιδί μου. 5.000 η στάση για αυτές τις 2 εκλογές. Η στάση. Πόσες στάσεις έχουμε σε όλη την Ελλάδα που έχει βάλει αφίσες ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος, ο Βαρουφάκης και πάει λέγοντας. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε εμείς αυτά. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε, δεν πρέπει να ξέρουμε πόσο κοστίζουν, πόσα πλήρωσαν για να υπάρχουν καταχωρήσεις σε εφημερίδες. Δεν πρέπει να ξέρουμε πόσα πλήρωσαν για να υπάρχουν banners στα site. Και πού τα βρήκανε. Μεγαλύτερη ποσότητα, μικρότερη τιμή. Πατ, κάτω από το 500 δεν είναι, να το ξέρεις αν δούλετε. Κάτω από το 500 η στάση την εβδομάδα δεν είναι. Και 500 να είναι. 500 να είναι. Είναι 4.000 για τους 2 μήνες η στάση. 4.000 η στάση. Το έχουμε. Το έχουμε. Και οι στάσεις τώρα είναι οι πενταροδεκάρες. Βιντεάκια, υπερπαραγωγή. Καταχωρήσεις ολοσέλιδες. Πρωτοσέλιδα. Μπάνερ παντού. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Ένα ακόμα άσχετο θέμα θα κάνω. Γυρίζω λίγο σελίδα. Θα τα βρούμε λίγο μετά τα εκλογικά μπροστά μας. Δέχτηκα χθες πάρα πολλά βίντεο. Α, τώρα που είπα βίντεο. Μου κατέβασαν το βίντεο χθες που έλεγα για τα τρόφιμα. Όχι εγώ, μου το έστειλε ο άλλος από το Λονδίνο. Από το Southampton, συγγνώμη. Southampton. Μου έστειλε αυτό το βιντεάκι με τα φρούτα τα οποία φαινόντουσαν να έχουν τρύπες πάνω. Και το TikTok εντελώς δημοκρατικά μου το κατέβασε. Παραβιάζω, λέει, τους όρους της κοινότητας. Καλά την είχα ψηλιαστεί εγώ και την έβαλα στο δεύτερο το προφίλ μου. Γιατί το πρώτο είναι έτοιμο για γεια σας. Το περίμενα. Και όντως έγινε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εδώ το TikTok, να ξέρετε, έχει φτάσει σε επίπεδο να βάζει προειδοποιητικά ότι σας προειδοποιούμε ότι αυτό το βίντεο το οποίο ανεβάσατε δεν είναι επαληθευμένο. Και τι είναι το βίντεο? Οι δηλώσεις της Παγώνη, οι δηλώσεις του Βασιλακόπουλου, οι δηλώσεις της Λινού. Βέβαια, η Λινού έκανε και δήλωση ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι. Δηλαδή πλέον έχουν φτάσει να θέλουν επαλήθευση και για αυτά τα οποία λένε οι mainstream. Πού να βάλεις κανέναν άλλον? Πού να ανεβάσω δηλαδή εγώ στο TikTok τη συνέντευξη που θα κάνω 19 του μηνός με τον Μπάγκτη? Πού να την ανεβάσω? Εδώ τον Μακάλο που είχα τις προάλλες και έβαλα το πρόμο ότι ξέρεις τι, αύριο θα είναι η συνέντευξη που μιλούσε ο Μακάλο. Ήτανε... Πώς το λένε? Έφαγε προειδοποίηση. Έκανα ένσταση για να μου επιστρέψει το βίντεο. Απίστευτα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, το βίντεο το οποίο μου έστειλαν από την περιοχή της Ροτόντας, η οποία πλέον είναι πακιστανική συνοικία, να ξέρετε. Υπάρχει πακιστανική μαφία
η οποία κυριολεκτικά κάνει ό,τι θέλει. Βγαίνουν μαχαίρια, ακούγονται πυροβολισμοί, απειλούν τον κόσμο στον δρόμο, πλακώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα ελέγξει τις πιάτσες? Θα ασχοληθεί κανένας? Θα ασχοληθεί κανένας? Ή θα περιμένουμε να βιαστεί κανένα παιδάκι, να βιαστεί καμία κοπελίτσα, να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος για να ασχοληθούμε υποκριτικά για μία-δύο μέρες και μετά τελείωσε? Μόνο εμείς τα λέμε εδώ πέρα, παιδιά. Είμαστε η γραφική της υπόθεσης. Δεν πειράζει. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Και έρχομαι τώρα, μιας και είπα η γραφική της υπόθεσης, έρχομαι στο νέο χτύπημα και θέλω πάρα πολύ καλά να προσέξετε τι λέει ο Βασιλακόπουλος. Διότι χθες εγώ σας έβαλα και ακούσατε και έκανα μετάφραση τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Τέντρος Γκεμπρεγέσκιους, ο οποίος μας έλεγε ότι πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκινάει το Παγκόσμιο Ψηφιακό Πιστοποιητικό Υγείας και εκεί θα δημιουργηθεί και Παγκόσμιο Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμών. Οι ίδιοι τα λένε. Οι ίδιοι τους τα λένε. Πλέον. Σε εμάς που όταν τα λέγαμε μας έλεγαν ψεκασμένους ότι εκεί πάει το πράγμα. Έρχεται λοιπόν τώρα μετά από αυτή τη δήλωση του Γκεμπρεγέσκιους ο Βασιλακόπουλος, ο οποίος κάνει comeback. Αυτός και η Άντζελα. Κάνει comeback. Μετά θα πάω στο Φλωρινιώτη. Περιμένετε. Θα πω και για το Φλωρινιώτη. Γιατί βλέπω μου στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν. Και τι λέει για την όσο X, για την όσο Χ? Λέει ότι είναι θεωρητικό το σενάριο, ότι δεν είναι υπαρκτό το σενάριο, αλλά για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση αυτού του θεωρητικού σενάριου? Για ποιο λόγο? Πού αποσκοπούμε, κυρίες και κύριοι? Πού αποσκοπούμε? Και μας το λέει ξεδιάντροπα, βέβαια το είπε κάπου που νόμιζα ότι δεν θα το εντοπίζαμε, αλλά το εντοπίσαμε. Και μάλιστα λέει αυτό που λέει, τον λόγο τον οποίον παρουσιάζει αυτός για τον οποίον πιστεύει ότι έγινε αυτό το μασάζ για την θεωρητική αυτή νόσο που δεν υπάρχει αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε. Για ποιο λόγο πρέπει να προετοιμαστούμε, το αποκαλύπτει. Και επίσης λέει ότι θα πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτούς που δεν είναι ειδικοί. Ενώ αυτός που είναι ειδικός βγήκε και είπε αυτό. Να το ακούσουμε και θα σας σχολιάσω ποια είναι η άποψή μου επί τούτου. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι αυτή η ασθένεια δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Mm-hmm. Είναι μια θεωρητική ασθένεια. Είναι θεωρητικό κατασκεύασμα, ναι, το οποίο βοηθά την προετοιμασία των κρατών και των συστημάτων υγείας, αλλά και των διεθνών ρυθμιστικών οργανισμών, παραδείγματος χάρη των οργανισμών που εγκρίνουν τα φάρμακα, του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων, του Ευρωπαϊκού, ώστε να φτιάξουν τέτοιες διαδικασίες που πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, να μπορούν να ελέγχουν καινούργια σκευάσματα, καινούργια εμβόλια, για να τα κάνουν διαθέσιμα για χωρίσει στους ανθρώπους σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια άγνωστη νόσος. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των νέων ανθρώπων αλλά και των ηλικιωμένων στο να αποδέχονται την επιστήμη, να μην αμφισβητούν την επιστήμη και να μην παρασύρονται, όχι, από δοξασίες, ναι, από οτιδήποτε γράφει οποιοσδήποτε μη ειδικός στο διαδίκτυο, έτσι ώστε ό,τι μας τύχει στο μέλλον να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, ακούγοντας τους επιστήμονες που προφανώς θέλουν το καλό μας και όχι το κακό μας. Δεν ξέρω εάν οι επιστήμονες θέλουν το καλό μας ή το κακό μας. Θέλω να πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές οι γιατροί θέλουν το καλό μας. Αλλά δυστυχώς εδώ έχουμε μπλέξει με γιατρούς οι οποίοι είναι φερέφωνα φαρμακοβιομηχανιών. Και είναι φερέφωνα του συμφέροντος και του κεφαλαίου. Βγαίνει λοιπόν ο καθηγητής και μας λέει ότι είναι θεωρητικό το σενάριο αυτής της νόσου που μας έχουν κάνει λίγο ζέπελιν το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Σκότι. Και μας λέει όμως ότι αυτή η συζήτηση γίνεται για ποιο λόγο? Γίνεται προφανώς, προφανώς γίνεται για να μπορέσουν να παρακαμφθούν οι κλασικές διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες σε ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο καινούριων σκευασμάτων που βγαίνουν στην αγορά,
ούτως ώστε, λέει, ο καθηγητής ειδικός, τα σκευάσματα αυτά να βγαίνουν πιο γρήγορα και τα εμβόλια και να δίνονται στον κόσμο. Το καταλάβατε? Καταλαβαίνετε τι είπε? Καταλαβαίνετε τι είπε? Και ελάτε πείτε μου εσείς τώρα σε ποιο κανάλι θα ακούσετε αυτή την ανάλυση, χωρίς απλά και μόνο ο δημοσιογράφος να το καταπιεί αυτό που είπε ο ειδικός. Δηλαδή σας ακούγεται λογικό? Εσένα Βασιλακόπουλε που είσαι ειδικός και ρωτούσες εμένα αν έχω πάει δημοτικό, σου ακούγεται λογικό να παρακάμπτονται τα χρονικά όρια τα οποία τόσα χρόνια ακολουθεί η επιστήμη για να βγάλει καινούρια φάρμακα, καινούρια σκευάσματα και να τα δώσει στον κόσμο? Δηλαδή τι μας είπε, τι μας είπες ρε Βασιλακόπουλε? Ότι μας κάνει μασάζ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αυτή τη νόσο Χ, τον άγνωστο Χ, τη θεωρητική αυτή νόσο, απλά και μόνο για να προετοιμαστεί το σύστημα ούτως ώστε να μπορεί πιο γρήγορα να δώσει, να παράξει εμβόλια? Ποιοι θα τα παράξουν τα εμβόλια? Οι φαρμακοβιομηχανίες. Ποιοι πληρώνονται από τις φαρμακοβιομηχανίες? Οι ειδικοί. Πώς εγώ να έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λες? Και δημοτικό να μην είχα βγάλει, πάλι στη λογική μου, γιατί δεν χρειάζεται να πας να βγάλεις δημοτικό για να είσαι λογικός άνθρωπος. Ξέρεις πόσοι λογικοί άνθρωποι υπάρχουν οι οποίοι δεν έχουν βγάλει δημοτικό? Και βγαίνεις εσύ και λες, εγώ είμαι ο παράλογος, ρε παιδιά. Πείτε μου, άμα κάνω εγώ λάθος, γράψτε το όμως ένα μήνυμα στο Viber, στο Messenger, στείλτε το όπου γουστάρετε. Πες, Στέφανε, είσαι παράλογος αυτό το οποίο λες και είναι λογικός ο Βασιλακόπουλος. Προφανώς. Με βεβαιότητα. Προφανώς. Προφανώς. Πρέπει να τρέξουμε τα πράγματα για να βγαίνουν πιο γρήγορα τα μπολιά. Τι είναι ρε εσείς τα καραμέλες είναι? Άντε την έφαγα, δεν μου αρέσει, που κάτω και τόφτισα. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Ποιος από τα μεγάλα κανάλια έπαιξε τη δήλωση που παίξαμε χθες του Φλωρινιώτη? Του Μακαρίτη. Του Μακαρίτη Φλωρινιώτη. Που είπε ότι μετά το τρίτο εμβόλιο ήτανε με οξυγόνο. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή η δήλωση, έκανε και άλλη δήλωση. Έκανε και άλλη δήλωση. Είχε κάνει μάλλον, δεν έκανε. Είχε κάνει. Ακούστε τι κι αυτή. Ακούστε τι κι αυτή. Πάμε. Έφυγα. Πήγα Αθήνα, από Αθήνα από το αεροδρόμιο με πήγανε σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα. Εκεί πέρα και εκεί πάλι τις ίδιες εξετάσεις. Τα ίδια σχεδόν και εκεί είπανε. Οι πνευμονές και έτσι. Μου κάνανε και κάποιες εξετάσεις σε κάποιοι άλλοι γιατροί, έκανα και εξωτερικά. Πήγα και σε άλλους γιατρούς. Και το μόνο που με ρωτήσανε, τότε που με ρωτήσανε, δεν μου λες, έχεις κάνει τρίτο εμβόλιο? Λέω, ναι, έχω κάνει. Δυστυχώς, λέει, από αυτό είναι. Από το τρίτο εμβόλιο, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή το τρίτο εμβόλιο σε πείραξε, Γιάννη. Σε διέλυσε. Πείραξε. Ακόμη είμαι. Δεν βλέπεις, είμαι. Και έπεσε το οξυγόνο σου. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να είσαι με μία φιάλη οξυγόνου μέχρι και σήμερα. Βέβαια, λιγότερο. Πέντε μήνες. Τώρα, βέβαια, λιγότερες ώρες. Λιγότερο. Τώρα, εντάξει, μπορώ και περπατάω. Δεν λαχανιάζω τόσο πολύ. Εντάξει. Γιατί μου είπε να περπατάω. Κάνω τη θεραπεία μου στο σπίτι. Με τα εισπνεώμενα, στο σπίτι μου είναι γεμάτο. Τώρα ακούσατε τι είπε. Οι γιατροί του είπανε, το ρώτησαν και του είπαν ότι από αυτό φταίει. Αυτοί οι γιατροί που το είπατε εσείς στο Φλωρινιώτη, γιατί δεν βγαίνετε έξω να το πείτε στον αέρα? Εσείς οι γιατροί που είπατε off the record, γιατί έτσι οι περισσότεροι γιατροί έτσι λένε. Κάνατε εμβόλιο? Ναι. Μάλλον το εμβόλιο αυτή. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε προς τα έξω, ρε? Και βγαίνουν μια χούφτα γιατροί και το λένε. Εσείς που είπατε στο. Δεν ξέρω ποιοι είστε, γιατί δεν λέει τα ονόματα. Άμα τα έλεγε, θα τα έλεγα στον αέρα. Εσείς που κουράρατε τον. Τον Φλωρινιώτη, τον Μακαρίτη πλέον. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε προς τα έξω? Ότι αυτό που έπαθε ο Μαργαρίτης, εμείς ως γιατροί λέμε. Ο Μαργαρίτης, λέω. Χτύπα ξύλο τον άνθρωπο. Ο Φλωρινιώτης, εμείς σαν γιατροί λέμε ότι ευθύνεται το εμβόλιο. Αυτό που του είπατε. Αυτό που είπε ο Μακαρίτης ότι του είχατε πει. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε? Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε? Και γιατί δεν έπαιξαν αυτές οι δηλώσεις στα πολλά δακρύβρεχτα αφιερώματα που κάνατε για τη ζωή του? Ναι, μεγάλου. Μπορεί να ήταν κεντρικός σαν καλλιτέχνης,
Αλλά η πορεία του ήταν μεγάλη, η πορεία του Φλωρινιώτη. Στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Δεν μπορεί κανένας να τα αφισβητήσει. Αυτά είναι γεγονότα. Τα γεγονότα δεν αφισβητούνται. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Εσείς οι γιατροί, γιατί μου έγκασε Στρούγκα. Μην χάσετε τι, την καλή σας σχέση με τη Pfizer, την καλή σας σχέση με τη Moderna, με την Johnson, την καλή σας σχέση με τα κανάλια. Τι είστε celebrity γιατροί και δεν μιλάτε. Ακούστε και μία ακόμα δήλωση η οποία είναι λίγο παλιά, αλλά επειδή έχει τη σημασία της, μιας και μιλάμε για τα σκευάσματα αυτά τα οποία ο Βασιλακόπουλος θέλει, λέει, να υπάρχουν πιο γρήγορες διαδικασίες και γι' αυτό γίνεται συζήτηση για την Όσο X, για να βγαίνουν καινούργια σκευάσματα και εμβόλια για να τα δίνουμε στον κόσμο. Ακούστε και μία δήλωση λίγο παλιότερη ενός χαροκαμένου πατέρα που ο γιος του δούλευε σε εμβολιαστικό κέντρο και κάτι συνέβη. Τι συνέβη, ακούστε τι λέει ο πατέρας. Δημήτριος. Σιαμάτρα Δημήτριος. Και είστε ο... Ο πατέρας του Μιχαήλ Σιαμάτρα που αποβίωσε τις 15 πρώτου και ενταλιάστηκε τις 16 πρώτου του 22. Θέλετε να μας πείτε κάτι. Ναι, θέλω να δηλώσω υπεύθυνα ότι ο γιος μου ήταν νοσηλευτής στο 424 Θεσσαλονίκης, απεσπασμένος στο τμήμα εμβολιαστικό κέντρο της Νέκρης και Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο μιλήσαμε Παρασκευή βράδυ με το γιο μας, η μητέρα του. Και το Σάββατο το πρωί τον βρήκαμε παρουσία αστυνομίας. Ναι, και συνεχίστε. Του αδερφού μου, της συνήθεις μου, ενός φίλου του νοσηλευτή, μέσα στο μπάνιο, νεκρό. Στο σπίτι τους, στους απελόκιμους Θεσσαλονίκης. Η οδός νομίζω ήταν Ελευθερίας 39, δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί θέλετε να μας πείτε αυτά τα πράγματα. Θέλω να δηλώσω γιατί κάποιοι συναχωρούν και εμένα και την οικογένειά μου και δηλώνουν ψευδώς ότι ο γιος μου απεβίωσε από κορονοϊό. Εδώ έχω το πιστοποιητικό θανάτου που λέει ότι έπαθε έβραγμα μυοκαρδίου, κάτι λέει εδώ, μπορείτε να το δείτε, να το διαβάσετε. Αλλά δηλώνω υπεύθυνα με το χέρι του Ευαγγέλου από τις 20 Αυγούστου που έκανα την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer, ο γιος μου συνέχεια ήταν με προβλήματα υγείας. Μέχρι που τον έδαψα καπρό. Και δεν δέχομαι να λένε ότι ο γιος μου αποβίωσε από κορονοϊό. Παρακαλώ όλους να πάψουν να λένε τις ευθύνες ειδήσεις. Ευχαριστώ για την παράσταση. Αυτό που μας λέτε είναι ότι από την στιγμή που έκανε το πρώτο εμβόλιο, την πρώτη δόση, Pfizer, ο γιος σας αντιμετώπισε προβλήματα. Συνέχεια, μάλιστα. Πώς... Αυτό το δηλώνω υπεύθυνα. Πόσες δόσεις έκανε. Μία δόση και μία... πλάν και η δεύτερη θα ήταν τώρα 20 Φλεβάρι. Αλλά δεν πρόλαβε, τον πρόλαβε ο θάνατος. Έπαθε θρομβοσία ο γιος σας, ισχύει αυτό. Θρομβοφιλία λένε. Θρομβοφιλία. Και ότι έπιζε το αίμα του. Έκανε κάποιες ενέσεις, αντιπυκτικές στην κοιλιά. 19 συγκεκριμένα. Και μετά το βρήκαμε πεθαμένο, όπως σας είπα, μέσα στο σπίτι του, στους απελόκιμους στη Θεσσαλονίκη. Τα συλληπιτήριά μας. Πώς το είχαν πει? Απόλυτα ασφαλές και αποτελεσματικό. Μάλιστα. Εσείς θα μας κατεβάζετε βίντεο, εμείς θα τα λέμε, εσείς θα τα κατεβάζετε, εμείς θα τα ξαναλέμε. Θα μας κλείνετε κανάλια, εμείς θα τα λέμε. Θα μας λέτε ψεκασμένους, εμείς θα τα λέμε. Θα μας λέτε συνωμοσιολόγους, εμείς θα τα λέμε. Θα μας λέτε γραφικούς, εμείς θα τα λέμε. Θα μας λέτε ότι δεν έχουμε τελειώσει δημοτικό, εμείς θα τα λέμε. Γενικά, εμείς θα τα λέμε. Γιατί εμείς εδώ δεν μάθαμε να ρίχνουμε, να βάζουμε νερό στο κρασί μας. Και επειδή ακριβώς δεν βάζουμε και νερό στο κρασί μας για διάφορα θέματα, έχουμε βρεθεί πολλές φορές στο μάτι του κυκλώνα, στο στόχαστρο της κριτικής και πάει λέγοντας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάποιοι θέλουν απλά να τους χαϊδεύουν τα αυτιά. Εμείς αυτιά δεν θα χαϊδεύουμε. Και άμα κάνουμε εμείς τη λαλακία, θα την πούμε. Κάναμε λαλακία. Άμα κάνουμε εμείς, θα το παραδεχτούμε. Γιατί φοράμε παντελόνια. Αλλά εσείς που εύκολα ασκείτε κριτική, γιατί όταν σας χαϊδεύουμε τα αυτιά είμαστε καλοί και όταν δεν σας χαϊδεύουμε τα αυτιά είμαστε προδότες, κοιταχτείτε στον καθρέφτη και δείτε ποιος έχει βάλει νερό στο κρασί του και ποιος δεν έχει βάλει νερό στο κρασί του. Κουπουκάκια. Ε, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πάω κουπούκια. Τι κάνετε ρε εσείς οι μαγαζάτορες στα νησιά? Τι κάνετε ρε οι μαγαζάτορες στα νησιά? Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα.
Ένα βίντεο εγώ θα το βάλω, είναι στα αγγλικά, θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Δύο τουρίστες από τη Σαντορίνη ανεβάζουν αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας κάνουν διεθνώς ρεζίλι. Στη Σαντορίνη. Ακούστε τι λένε. Θα κάνουμε, λέει, τη διαμαρτυρία μας από τη Σαντορίνη. Τα ρεστοράν, τα εστιατόρια είναι πάρα πολύ ακριβά. 20 ευρώ για ένα κοκτέιλ, 30 με 40 ευρώ για ένα φαγητό. Πόσο κάνει αυτό, κρατάνε δύο πιτόγυρα. Κρατάνε δύο πιτόγυρα, ένα ο καθένας. Ένας άντρας και μια γυναίκα είναι. Τώρα ακούσατε τον άντρα τι έλεγε. Πανάκριβα, λέει, τα εστιατόρια, 20 ευρώ, λέει, για ένα ποτό. 20 ευρώ το κοκτέιλ, τι λέτε, ρε μάγκες. Και τώρα κρατάνε δύο πιτόγυρα. Ακούστε τι λέει, πόσο τα πλήρωσαν στη Σαντορίνη. 6 euros for a γύρω. Euro γύρω. Τα μπερδεύω, λέει. Αλλά 6 ευρώ. 6 ευρώ για ένα γύρο. Και τι έχει μέσα, λέει. Το δικό μου έχει τζατζίκι, πατάτες, σαγκούρι και πατάτες. Παιδιά, λέει, βοηθήστε μας να σώσουμε λίγο, να γλιτώσουμε λίγα χρήματα. Τι 6 ευρώ το γύρο, ρε, εσείς κουπούκια. Τι μας έλεγε, ποιος το έλεγε, ρε, εσύ Γιώργο, ο πολίτης δεν το έλεγε. Ο πολίτης μας το έλεγε, τις προάλλες, εδώ που τον είχαμε. Ότι στη Μύκονο που είναι πανάκριβα, είναι ακόμα πιο ακριβά, τα στέλνουν από την Τίνο, λέει. Κάνουν παραγγελιά από την Τίνο και τα πηγαίνει, τα πιτόγυρα τα πηγαίνει το καράβι. Από την Τίνο στη Μύκονο. Τρομερά πράγματα. Ριζίλι γινόμαστε, ρε, το καταλαβαίνετε. Τι 6 ευρώ το πιτόγυρο, ρε. Πάτε καλά. Τι έχει μέσα, χρυσό έχει. Από την Τίνο, ρε, σου λέει ο άλλος, παραγγέλνουν από τη Μύκονο, παραγγέλνουν από την Τίνο, γιατί στην Τίνο το πιτόγυρο κάνει 3 ευρώ. Μου υπηρετούν εκεί στο λιμενικό τμήμα ότι λόγω ότι έχει πάει 8 ευρώ ο πίτα γύρω στο 8. Στη Μύκονο, αναγκάζονται να παίρνουμε, να κάνουν παραγγελία στην Τίνο με το καράβι για να το παίρνουν 2-2 ευρώ. Για να τα παίρνουν με το καράβι, για να τα παίρνουν. Λοιπόν. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Ρε εσείς κουπούκια, συμμαζευτείτε λίγο. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι 6 ευρώ το γύρο, ρε εσείς μπαγλαμάδες. Πάω διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο με τον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Γαλανό, για να συζητήσουμε λίγο και αυτά τα οποία έλεγα και νωρίτερα για τον το Βασιλακόπουλο, ο οποίος ξαναχτύπησε. Και για άλλα θέματα θα μιλήσουμε. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Γεμάτη είναι σήμερα η εκπομπή. Ξαναλέω ότι σε λίγο μετά τις 9 και 4 θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς έχασε τον αδελφό του σε αυτή την κρατική δολοφονία στην κοιλάδα των Ντεμπών. Θα είναι μαζί μας ο Βαγγέλης ο Βλάχος και θα είναι μαζί μας από τη μακρινή Παταγωνία της Αργεντινής. Έτσι, εκεί ζει και εργάζεται ο νέος αυτός άνθρωπος που δυστυχώς έχασε τον αδελφό του και σε μία ακόμα τραγική ιστορία, ανθρώπινη, προσωπική, αλλά η οποία είναι ένα μόνο κομμάτι από ένα τεράστιο παζλ το οποίο έχει ευθύνες, οι οποίες ευθύνες δεν έχουν βρει ακόμα τους ενόχους που θα έπρεπε. Υπάρχουν οι συγγενείς οι οποίοι έχουν καταθέσει μηνύσεις, ζητούν το αυτονόητο, να μην υπάρχει ασυλία, και δεν πρέπει να υπάρχει ασυλία, γιατί στη δημοκρατία δεν χωράνε ούτε ασυλίες ούτε ακαταδίωκτα. Αλλά τι να περιμένεις από μια δημοκρατία με πολίτες λωτοφάγους οι οποίοι επιδιώκουν να ξεχνούν. Γιατί, ξέρετε γιατί επιδιώκει κάποιος πολίτης να ξεχνά? Για να είναι πιο εύκολη η διαβίωσή του. Για να μην ζορίζεται, μωρέ, με δύσκολες σκέψεις. Έλα, μωρέ, τώρα, αφού δεν ήμουνα εγώ μέσα στο τρένο. Ναι, αλλά θα μπορούσες να είσαι. Θα μπορούσε να είναι το παιδί σου. Θα μπορούσε να είναι η γυναίκα σου. Θα μπορούσες να είσαι εσύ. Αλλά άστο, μωρέ, τώρα. Άσε τώρα, μωρέ, Μητσοτάκης. Καραμανλής. Πλεύρης. Άδωνης Μπουμπούκος. Μηταράκης. Μηταράκης Travel. Πάει πολύ καλά αυτό το Μηταράκης Travel, να ξέρετε. Άμα βγουν μετοχές να αγοράσουμε. Πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια, βέβαια. Real estate και δεν συμμαζεύεται. Δυστυχώς έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε
με τον Βαγγέλη του Βλάχο από τη μακρινή Παταγωνία, ο αδελφός του Βάιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, καθόταν στη θέση 107. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Να δώσω την καλημέρα μου τώρα στον καλό συνάδελφο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω λίγο αργότερα τα μηνύματα σας. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε στην συζήτησή μας αυτή που κάνουμε και μου στέλνετε και μηνύματα για το πόσο κοστίζει στη Δράμα τώρα. Άκουρε, Γιώργο, στη Δράμα. 5 ευρώ λέει. Τι 5 ευρώ ρε στη Δράμα, ρε. 5 ευρώ το πιτόγυρο στη Δράμα. Τι είναι, διπλό είναι. Θα έρθω στη Δράμα σε λίγο, Παύλο, κράτα. Λοιπόν, Ανδρέας Γαλανός, κυρίες και κύριοι, από το site salagmatias.blogspot.com. Πολύ πολύ ενδιαφέρον site, να το διαβάζετε, έχει πολύ ωραίες απόψεις και σε θεολογικής φύσεως θέματα, γιατί είναι και θεολόγος εκτός από δημοσιογράφος ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Γαλανός. Ανδρέα, καλημέρα, καλώς ήρθες στο Focus. Καλημέρα, συνάδελφε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι είμαι ένας περιφερειακός δημοσιογράφος, εδώ από την Κατερίνη δημοσιογραφώ, αλλά τα θέματα μου αγγίζουν την Ελλάδα, αγγίζουν τον ελληνισμό, αγγίζουν τον κόσμο. Και χάρη στους καλούς μου φίλους και στις καλές μου φίλες, και είσαι ένας από τους καλούς φίλους εσύ, που μου στέλνουν μηνύματα και μου στέλνουν δημοσιεύματα που κάποιες φορές αγνώ με την έννοια δεν τα γνωρίζω μέχρι εκείνη τη στιγμή, μπορώ και συνεχίζω το έργο μου. Ανδρέα, εχθές κάναμε εδώ πέρα μία συζήτηση, ξέρεις τι μας προλαβαίνουν και τα γεγονότα. Κάναμε μία παρουσίαση, μάλλον εγώ έκανα μία παρουσίαση των πρόσφατων δηλώσεων του Γκεμπεργέσκιους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος βγήκε φόρα παρτίδα και μας είπε ότι πάμε σε ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας. Παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα πατήσει πάνω στο πιστοποιητικό το οποίο εμπνεύστηκε, έτσι μας είχε πει και το διαφήμιζε, ο Μητσοτάκης. Πιστοποιητικό για τον κορονοϊό. Και στις πρώτες σκέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι να εφαρμοστεί βάσει αυτής της τεχνικής και παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και σήμερα πέφτω πάνω σε μία δήλωση, καλέ μου συνάδελφε, του Βασιλακόπουλου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, δεν θα τη βάλουμε για να μην γλιτώσουμε, να γλιτώσουμε λίγο το χρόνο, γιατί έχουμε 7-8 λεπτά στη διάθεσή μας, μας είπε ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται για την Όσο X, το σκοπός είναι να οδηγήσει τα κράτη και τα συστήματα υγείας να τρέχουν πιο γρήγορα τις διαδικασίες, ούτως ώστε να αδειοδοτούνται γρηγορότερα τα νέα σκευάσματα για να τα δίνουν τα εμβόλια στον κόσμο. Όλο αυτό είναι δυστοπικό. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε κάπως? Κοίταξε, για να αντιδράσουμε, όπως είπες νωρίτερα εσύ, πρέπει να έχουμε Έλληνες που δεν είναι λωτοφάγοι. Mm. Και όσοι είναι λωτοφάγοι δεν μπορεί να είναι Έλληνες. Έχουν χάσει πια την αίσθηση του ποιοι είμαστε, τι είμαστε, ποιον προγόνων παιδιά είμαστε, και εγγόνια και δυσέγγωνα. Mm. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το παγκόσμιο αυτό ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια εκείνων που ξεκίνησαν το 2020, 2021 και συνεχίστηκαν το 2022, και βεβαίως άρχισαν τώρα να μιλούν για μια νέα ασθένεια την οποία την είχαν προαναγγείλει από το 2021 και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Έχω την αίσθηση ότι επιβεβαιωνόμαστε όλοι όσοι λέγαμε ότι ο κορονοϊός δεν ήταν κάτι που έτυχε, δεν ήταν κάτι που, δεν ήταν ένα ατύχημα. Ήταν κάτι που επιδιώχθηκε και που προσφέρθηκε στην ανθρωπότητα για να προσφερθούν στη συνέχεια τα εμβόλια που δήθεν θα έσωζαν αυτόν τον κόσμο. Και η νέα αρρώστια που την έχουν ονομάσει X, όπως και όπου και όπως και αν την ονομάσουν στη συνέχεια, αυτή η νέα αρρώστια μας λέει, μας προειδοποιεί, ότι έχουν αυτοί που ξέρουν, αυτοί που είναι πίσω από που είναι στην παγκόσμια κυβέρνηση, διακυβέρνηση, και αυτοί που είναι πίσω από τα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα και θα συμβούν και στο μέλλον, προετοιμάζουν μια ανθρωπότητα για μια νέα δουλεία. Ποιος είναι ο τελικός στόχος? Είναι οι άνθρωποι να γίνουν πιόνια μιας κακέρας που κάποιος θα τα κινεί. Πλέον να χάσουμε την ελευθερία μας, να χάσουμε το αυτεξούσιο, να χάσουμε το μυαλό μας, και σκέπτονται με την τεχνητή νοημοσύνη να μας ακυρώσουν, έτσι τουλάχιστον λέει ο Χαράρη, το πνευματικό παιδί του Σβάμπ.
Εκείνο λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι προετοίμαζαν από τότε, από παλιά, όλα αυτά, διότι προετοιμάζουν και την ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα, την ψηφιακή, λες, ναι. Την ψηφιακή ταυτότητα, όπου όλα τα πάντα θα ελέγχονται από τη ζωή μας, από την υγεία μας, από την οικονομία μας, από τα πάντα. Και όποιος είναι καλό παιδί, θα, και υπάκουω στην παγκόσμια διακυβέρνηση και στους τοπικούς, θα λέγαμε, εκπροσώπους της. Σήμερα τοπικός εκπρόσωπος της είναι ο Μητσοτάκης. Όποιοι λοιπόν πολίτες είναι υπάκουοι, αυτοί, σε αυτούς θα τους ρίχνουν και ένα κοκαλάκι, όπως τα σκυλιά. Και όσοι είναι αντίθετοι και όσοι είναι αρνητικοί, αυτοί θα πρέπει να απομονώνονται, όπως απομονωθήκαμε πολλοί από εμάς που αντισταθήκαμε στην εμβολιοκρατία. Θα υπάρχει, λέει, συνεργασία με τα κράτη, έτσι είπε ο Γεμπρεγέσους χθες, προχθές, και θα υπάρξει ένα παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης ασθενών. Γιατί? Διότι αυτοί μας θέλουν να είμαστε ασθενείς. Θα έχουν και ένα παγκόσμιο φακέλωμα. Γιατί? Διότι αναβιώνουν καταστάσεις που έζησαν χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και, άλλο, και άλλες χώρες, καταστάσεις αυταρχικών και δικτατορικών κρατών. Δηλαδή ουσιαστικά θέλουν να ολοκληρώσουν μια παγκόσμια τυραννία. Και βέβαια, να πω και ένα τελευταίο, όλα αυτά έχουν σχέση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που δεν είναι, όπως το είπαμε παλιά, ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Δύσης στο έδαφος της Ουκρανίας. Και βεβαίως όλα αυτά θα συγκλίνουν, επαναλαμβάνω, στην παγκόσμια διακυβέρνηση και θα συγκλίνουν στο να έχουμε έναν πολιτισμό, ισοπαίδωση στον πολιτισμό, ένα πολιτικό σύστημα, ισοπαίδωση όλων των συστημάτων, και να έχουμε μια κοινή ζωή, όπου εμείς θα είμαστε οι δούλοι και κάποιοι πίσω από την παγκόσμια κυβέρνηση ή στην παγκόσμια διακυβέρνηση θα είναι τα αφεντικά. Εγώ βλέπω το σενάριο να εξελίσσεται πολύ άσχημα μπροστά μας και δυστυχώς έχουμε, όπως είπα, μπλέξει με λωτοφάγους, οι οποίοι δεν θέλουν να δουν τα πράγματα όσο έχουν, και κάποια στιγμή όταν θα τους πει ο Βασιλακόπουλος, παιδιά, κοιτάξτε, με την ΕΚΣ καταφέραμε να τρέξουμε τις διαδικασίες και άρα μπορούμε να βγάζουμε πιο γρήγορα τα σκευάσματα, πάρτε το, θα τρέξουν να το πάρουν. Εννοείται. Δυστυχώς. Δεν πήραμε τα μηνύματά μας. Δεν τα πήραμε. Και δεν βλέπουμε τι γίνεται μπροστά μας. Δεν τα πήραμε όλοι, κάποιοι τα πήραμε, έτσι. Δεν θέλω να του παλιάζω. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν τα πήρε. Αρκετός κόσμος όμως τα έχει πάρει τα μηνύματα. Ακόμα και από αυτούς οι οποίοι παρασύρθηκαν. Έτσι. Πάρα πολλοί έχουν παρασυρθεί. Ο Μακαρίτης, ο Φλωρινιώτης, ήταν ένας από αυτούς. Γιατί είχε πει: εγώ δεν θα ξανακάνω. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος βέβαια να ξανακάνει. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι πήρανε το μήνυμα. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει. Ναι, πες μου. Και όταν λέγαμε όλοι εμείς, οι λίγοι που αντισταθήκαμε και συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε, ότι τα εμβόλια είναι πειραματικά, ότι δεν έχουμε κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν την ασφάλεια ή τη μη ασφάλεια. Όταν λέγαμε όλα αυτά, εμείς χλεβαζόμασταν. Δεν μου αυτό έλεγα, μας κλείνανε, μόνο χλεβαζόμασταν. Εδώ βρε, Ανδρέα Γαλανέ, προσωπικά έχω καθίσει στο έδρανο του κατηγορουμένου. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Λοιπόν, ένα σχόλιο σου θέλω, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς πάρα πολύ και το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Έχασα τον ήχο. Την ελληνική πολιτική σκηνή, μήπως. Εύχομαι να ακούγομαι. Μ' ακούς τώρα. Τώρα σε ακούω. Χάθηκε για λίγο η φωνή. Εντάξει. Επειδή έλεγα ότι ξέρω ότι παρακολουθείς πάρα πολύ στενά το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, βλέπω ότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης φαγωμάρας μέσα στους εκκλησιαστικούς κόλπους και δυστυχώς, αντί να φαγώνονται ενδεχομένως για θέματα τα οποία πρέπει να φαγωθούν, πάρα πολλά θρησκευτικά, εκκλησιαστικά θέματα, υπάρχει φαγωμάρα για τις εκλογές μέσα στις τάξεις της Εκκλησίας. Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό είναι πολύ στενάχωρο. Είναι πολύ στενάχωρο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Ναι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το είχε προφητεύσει. Ναι. Ότι μιλώντας για τις μέρες μας και για τα μεγάλα γεγονότα, έλεγε ότι οι χριστιανοί θα μάχονται εναντίον των χριστιανών. Ναι. Και όλα αυτά, με όλα αυτά που έλεγε, μας προετοίμαζε. Και βεβαίως δεν υπάρχει χειρότερος φανατισμός από τον θρησκευτικό φανατισμό. Δεν υπάρχει χειρότερος
και αναβιώνουν μέρες παραδείγματος χάρη οικονομαχίας, αναβιώνουν μέρες των μεγάλων αιρέσεων, όπου οι χριστιανοί, αντί να δουν το κοινό καλό, συμπαρατάσσονται από εδώ είτε από εκεί, θέλοντας να υπερασπιστούν την αλήθεια, δήθεν την αλήθεια. Και όλα αυτά μου θυμίζουν αυτά που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Εγώ είμαι, λέει, του Χριστού, άλλος έλεγε ότι είμαι του Παύλου, άλλος έλεγε ότι είμαι του ενός και άλλος έλεγε του άλλου. Και τότε είπε ο Απόστολος Παύλος, με μέριστε ο Χριστός. Δηλαδή, ο Χριστός διαμοιράζεται. Όλοι αυτοί λοιπόν που μοιράζουν και διχάζουν και διαχωρίζουν την Εκκλησία ως δόγμα, είναι εκείνοι που μοιράζουν και διχάζουν και διαχωρίζουν το σώμα του Χριστού. Και αυτό είναι μια μεγάλη βλασφημία εναντίον του Χριστού και ελπίζω ότι το κάνουν άθελά τους. Διότι όσοι το κάνουν με μίσος και φανατισμό, αυτοί δεν είναι καν χριστιανοί. Απλώς λένε ότι ανήκουν στις τάξεις της Εκκλησίας. Μάλιστα. Πόσοι από εμάς όμως είμαστε χριστιανοί και πόσοι από εμάς δεν είμαστε, αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα και οι πράξεις μας, όχι τα λόγια μας. Μάλιστα. Ανδρέα Γαλανέ, θερμά σε ευχαριστώ για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια του αγώνα σου. Ξέρω ότι κάνεις μεγάλο αγώνα. Και του δικού σου εκεί στα λαγματιές.blogspot.com. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. 3,6. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Μαζί μας είναι ο ρεπόρτερ Χάρης Ιδραυλικός. Το παλικάρι που έκανε το ρεπορτάζ για τις αφίσες των κομμάτων. Αλλά είναι και εξαιρετικός υδραυλικός όταν δεν κάνει ρεπορτάζ. Τρέχει να προλάβει να καλύψει τις δικές σας ανάγκες και να λύσει τα προβλήματα που έχετε, είτε με βρύσες που τρέχουν, με καζανάκια που στάζουν. Να τοποθετήσει φίλτρα νερού. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό να ξέρετε. Ό,τι έχω δει με τα μάτια μου στα βίντεο τα οποία μου έχει στείλει. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα ανεβάσω αυτά τα βίντεο που αλλάζει φίλτρα και να δείτε πόσο μαύρο είναι το νερό. Θα το ανεβάσω, ρε, θα το ανεβάσω. Σου κάνω και διαφήμιση διαδικτυακή, ρε, εσύ, Χάρη. Ο Χάρης ο υδραυλικός, λοιπόν, βάλτε φίλτρο νερού, παιδιά, πολύ βρώμα. Πολύ βρώμα μέσα στο νερό. Και είναι και οικονομικό, δεν είναι τίποτα τρομερό. 6, 9, 3, 7 δεν είναι αυτά που μπαίνουν πάνω στον πάγκο, αυτά που μαζαλίζουν με τα φανταστικά σε καθαρότητα νερά κτλ. Και Ultiport 91 και 93 και 97. Όχι, αυτά είναι φίλτρα τα οποία μπαίνουν στην αρχή της υδραυλικής εγκατάστασης. 6937-029-786. 6937-029-786. Ο Χάρης ο υδραυλικός, ο καλύτερος υδραυλικός της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής. Και τώρα θα πάω στην καλύτερη δημοσιογράφο της Βορείου Ελλάδος, την καλύτερη φωνή της Βορείου Ελλάδος, η οποία έρχεται. Δεν έχει στάση εργασία σήμερα, άρα θα κάνει και την εκπομπή της. Η Δέσποινα Εμποτίτση είναι εδώ μαζί μας. Έτοιμη να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων, να μας πει τα νέα της. Τα νέα της, τα νέα. Την επικαιρότητα, τέλος πάντων. Και σε λίγο θα είμαστε μαζί με τη συνέντευξη του Βαγγέλη Βλάχου από την Παταγωνία της Αργεντινής, με τον οποίο θα συζητήσουμε για όλα όσα δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιατί ξαναπηγαίνουμε σε εκλογές σε λίγες μέρες από σήμερα. 19 θα ρω, έτσι. Σε 19 μέρες από σήμερα. Οι τελευταίες. Αν δεν είναι οι τελευταίες, εγώ θα παραιτηθώ. Να ξέρεις. Πάμε.